Κυρία Τζούφη. Η κυρία Τζούφη, Μερόπη Τζούφη. Κύριε Μπάρκα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και καλό θα ήταν να θυμίσουμε ότι το κείμενο που διέπει τις λειτουργίες των Επιτροπών της Βουλής αλλά και της Ολομέλειας είναι ο κανονισμός λειτουργίας της Βουλής. Αυτός ορίζει το πότε οι υπουργοί παίρνουν το λόγο και για πόσο χρόνο μιλάνε. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα και οι εξοικειοβουλευτικοί υπουργοί. Ακόμα και οι εξοικειοβουλευτικοί υπουργοί θα πρέπει να έχουν γνώση των κειμένων αυτών, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Επιτροπή. Το να παίρνει το λόγο εμβόλυμα ο υπουργός και να απαντάει σε κάθε βουλευτή δεν είναι διαδικασία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν κάποιος υπουργός νιώθει αδύναμος ή θέλει να παραιτηθεί και να ασκεί ρόλο ελέγχου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να το κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, κάθε Επιτροπή έχει Προεδρείο που ορίζει τη διαδικασία. Το τρίτο και το κυριότερο, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πλέον στην κυβέρνηση έχουμε έναν νέο ρόλο υφυπουργού. Είναι ο υφυπουργός προπαγάνδας, ο οποίος έρχεται εδώ και προπαγανδίζει αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση. Ακολουθώντας πιστά, κύριε Πρόεδρε, ένα σύνθημα που φώναζε ο υπουργός του. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη, φώναζε ο ένας υπουργός, νυν υπουργός της κυβέρνησης, πρώην βουλευτής του Λάους. Προφανώς αυτός ο υφυπουργός προπαγάνδας ξέχασε και άλλα να μας πει. Αλλά ξέρετε, αυτά τα διαβάζουμε. Ο ρόλος του υφυπουργού είναι να μιλάει για την αρμοδιότητά του, για το υπουργείο του και όχι επί παντός του επιστητού. Βεβαίως θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε για αυτά τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπούμε στο ρόλο να υποτιμήσουμε, αν θέλετε, το ρόλο του Κοινοβουλίου και τον διαχωρισμό των εξουσιών. Τώρα επί του νομοσχεδίου, κύριε Υπουργέ. Έτσι. Νομίζω τώρα είναι το καλύτερο. Πάτε το νομοσχεδίο και όλα τα προηγούμενα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, θα πω εγώ αυτά που θέλω, θα τα αξιολογήσει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάντως για την παρέμβαση. Προφανώς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Προφανώς όμως. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την παρέμβαση. Μπάρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα τα αξιολογήσει η κοινωνία αυτά τα πράγματα και σίγουρα. Όπως προφανώς και τον υπουργό νωρίτερα. Ναι, άλλο υπάρχει. Λοιπόν, εγώ είπα άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν δύο λεπτά μιλούσατε για ό,τι είπε ο υπουργός που θα τον αξιολογήσει η κοινωνία όπως και εσάς και εμένα. Ευχαριστώ. Αλλά λέω όμως, κύριε Πρόεδρε. Λέω όμως, κύριε Πρόεδρε, τον ρόλο των υφυπουργών. Λέω, ξαναλέω. Έχουμε τον υφυπουργό προπαγάνδας πλέον στην κυβέρνηση. Αυτό περιποιεί τιμή για την κυβέρνηση, φαντάζομαι, ή για τους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Πάμε λοιπόν στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα. Βεβαίως έχουμε την αδυναμία της μη παρέμβασης του υπουργού για ρυθμίσεις, οι οποίες είναι άσχετες όσον αφορά το νομοσχέδιο. Εμείς έχουμε πει ως κόμμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιολογεί τα εργασιακά ως ένα κομμάτι αναπτυξιακό και κυρίαρχα αξιολογεί η Νέα Δημοκρατία την χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας ως αναπτυξιακό εργαλείο. Και θα μπω στα του νομοσχεδίου και τα άρθρα που αφορούν τις αλλαγές στα εργασιακά. Άρθρο 49, παράγραφος 8, οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις κτλ. Παρατηρήσεις πάνω στο άρθρο αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και απλώς με μια γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου, άρα δεν καθορίζεται και ο βαθμός δέσμευσης του Υπουργού από αυτήν, θα καθορίζονται τα κριτήρια για την εξαίρεση των επιχειρήσεων από την δέσμευσή τους στην εφαρμογή κλαδικών, εθνικών, ομοιοεπαγγελματικών και τοπικών ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Είναι μια αλλαγή η οποία χειροτερεύει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Δεν διευκρινίζεται, κύριε Πρόεδρε, από πού θα προκύπτει, ποια είναι τα κριτήρια ότι μια επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το είπαμε και χτες στην ακρόαση των φορέων. Μπορεί στη συνέχεια της παραγράφου να αναφέρει π.χ. οι επιχειρήσεις σε προχευτική διαδικασία, αλλά λόγω του ότι η πρόταση ξεκινά με τις λέξεις κατεξοχήν, που σημαίνει ότι είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο, αλλά μπορεί να είναι και άλλες που μπορεί η διαδικασία από τα κριτήρια να μην αναφέρεται στο άρθρο αυτό. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, δεν αποσαφηνίζεται αν τα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίζει ο Υπουργός θα είναι σταθερά και άπαξ. Δηλαδή θα είναι μόνιμα τα κριτήρια αυτά. Άρθρο 50, παράγραφος 4. Μητρώος συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για ποιο λόγο η διαχείριση του εν λόγω Μητρώου θα την αποφασίζει και θα την έχει το Υπουργείο Εργασίας βάσει του νόμου 1264 του 12, κύριε Υπουργέ. Από πού προκύπτει αυτή η διαχειριστική ικανότητα του Υπουργείου. Άρθρο 50, παράγραφος 5.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στη λήψη των αποφάσεων των συνδικάτων είναι ένα ιδιαίτερο αρνητικό μέτρο, κύριε Πρόεδρε. Διότι απαξιώνει και αναιρεί τον χαρακτήρα των συλλογικών διαδικασιών των συνδικαλιστικών οργάνων και τη συλλογική δράση. Καθώς τις μετατρέπει σε μια εξατομικευμένη διαδικασία απομόνωσης από την αντιπαράθεση επιχειρήσεων και την αναζήτηση συγκλήσεων ή συνενέσεων ως προς τη λήψη των αποφάσεων. Άρθρο 51. Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων. Παρατηρήσεις. Καταργείται και τυπικά πλέον, όχι απλώς ουσιαστικά, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, διότι η παράγραφος 3 αναιρεί την παράγραφο 1. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για έναν εργαζόμενο σε μια κλαδική ή σε εθνική ομοιοεπαγγελματική σύμβαση, αυτή η σύμβαση δεν υπερισχύει έναντι της τοπικής. Άρα, σε τοπικό επίπεδο, όπου οι εργοδοτικές πιέσεις είναι εντονότερες σε σχέση με το κλαδικό ή εθνικό, θα συνάδονται τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, οι οποίες θα υπερισχύουν απριόρι έναντι των κλαδικών. Άρθρο 52, παράγραφος 2, 3 και 4. Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων. Παρατηρήσεις. Ουσιαστική κατάργηση της αρχής της επέκτασης των συλλογικών ρυθμίσεων έχουμε με αυτό το άρθρο, αφού εκτός των εξαιρέσεων. Με την ασαφή και προβληματικό, όπως αναλύθηκε παραπάνω, καθορισμό από τον Υπουργό Εργασίας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, δεν αρκεί το 50-1%, αλλά θα πρέπει να υπάρχει τεκμεριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα στις μη αρνητικές συνέπειες της ανταγωνιστικότητας. Άρα, ουσιαστικά, πρόκειται για διαδικασία μετάπτωσης στην ουσία του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, αφού δεν θα μπορούν πλέον να αναιρούνται όσες υπογράφηκαν πριν λίγες ημέρες. Άρθρο 53. Έχουμε τον ρητό περιορισμό της μονομερής προσφυγής σε διαιτησία στις επιχειρήσεις του Δημοσίου και στις ΔΕΚΟ. Ζήτημα αντισταγματικότητας προκύπτει σε αυτή τη ρύθμιση, αφού αποκλείεται ο ιδιωτικός τομέας. Άλλωστε, προς την κατεύθυνση της αντισταγματικότητας συντείνει και το γεγονός ότι ακόμα και η ΔΕΚΟ.